Γεια σου, είμαι η Μπέτη και σε καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή. Εύχομαι να είσαι καλά, να περνάς όμορφα και να μην επηρεάζεσαι από τη μάζα και την κακία μερικών άεργων και ανόητων. Γιατί όπως είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, αν ποτέ πάρεις κάποια κιλά, οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι τρως πολύ. Αν χάσεις βάρος, οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι είσαι άρρωστος. Αν ντυθείς καλά, θα πούν ότι δείχνεσαι. Αν ντυθείς απλά, θα πούν ότι είσαι φτωχός. Αν είσαι σοβαρός, θα πούν ότι είσαι βαρετός. Αν είσαι αστείος, θα σε πούν ανώριμο. Ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, οι άνθρωποι πάντα, μα πάντα θα σε κρίνουν. Γι' αυτό κάνε ό,τι σε γεμίζει και έχει νόημα για εσένα, γιατί διαφορετικά θα σε ελέγχουν για πάντα οι γνώμες των άλλων. Αν σου αρέσει αυτή η εκπομπή, κάνε εγγραφή, like και άφησε το σχόλιο σου για να μας βοηθήσεις με τον αλγόριθμο. Όποιος ή όποια θέλει και μπορεί να στηρίξει το κανάλι, υπάρχει το ευχαριστώ κάτω από το βίντεο. Είναι μια δυνατότητα, όπως σας έχω ξαναπεί, που μας δίνει το YouTube, αλλά και η PayPal στα περιεχόμενα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, εκ των προτέρων. Πάμε να δούμε όμως τι θέμα έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Σήμερα θα παρακολουθήσετε μια αποκλειστική συνέντευξη, πραγματική βόμβα, του ανεξάρτητου βουλευτή και δικηγόρου κυρίου Χαράλαμπου Κατσιβαρδά, που θα συζητηθεί. Βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις από αυτή τη συνέντευξη. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε. Γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε τώρα και όχι από την αρχή? Πώς χαρακτήρισε τον πρόεδρο των Σπαρτιατών? Τι ανέφερε για πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον του, μηχανή προβοκάτσιας, άσπονδους φίλους και σύγχρονο εφιάλτη? Πώς γίνεται ο ίδιος και πώς μετατρέπεται όταν του θίγουν την αξιοπρέπεια? Ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι Σπαρτιάτες? Τι είπε για ακλόνητα και αδιάστατα στοιχεία που πήγε στην εισαγγελέα του Άριου Πάγου, κυρία Γεωργία Αδηλίνη? Η μίμηση και η αγωγή στον Βασίλη Στίγκα, τι ανέφερε για το εκλογοδικείο? Αποκλειστική είδηση βόμβα που ακούγεται για πρώτη φορά εδώ στο Betty Direct. Τα λόγια όμως είναι περιτά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του καναλιού και σε μένα προσωπικά σε μια συνέντευξη καταπέλτης. Κύριε Κατσιβαρδά, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο κανάλι. Μιλάμε πλέον με τον ανεξάρτητο βουλευτή, κύριο Χάρη Κατσιβαρδά, μετά αφού ανεξαρτητοποιηθήκατε από τους Σπαρτιάτες. Είχατε προαναγγείλει μηνύσεις και αγωγές στον κύριο Στίγκα, το κάνατε πράξη και μάλιστα είχατε πει ακριβώς πως αυτό θα είναι μόνο η αρχή και θα ακολουθήσει και ονοστιβάδα. Θέλω να μας ξαναπείτε δύο λόγια για την ανεξαρτητοποίηση για κάποιον τηλεθεατή που δεν ξέρει, που δεν το έχει παρακολουθήσει, πώς φτάσατε στην ανεξαρτητοποίηση και γιατί τώρα. Και για τη μήνυση που καταθέσατε και τι εννοείτε ότι θα ακολουθήσει και ονοστιβάδα. Καταρχάς, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον κόπο που κάνατε. Κοιτάτε στο γραφείο μου για να παραχωρήσω αυτή τη συνέντευξη. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι πάντοτε στη ζωή, αυτό είναι το μότο μου και το δόγμα μου, γίνονται πράγματα τα οποία δεν λέγονται και λέγονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Αυτή είναι η μοίρα της πολιτικής. Το γεγονός ότι ανεξαρτητοποιήθηκα στην παρούσα χρονική συγκυρία ήταν ένα momentum το οποίο μου διασφαλίζει εμένα ότι έχω πλήρη στοιχεία, έχω σχηματίσει πλήρη φάκελο για όλους, για άτομα τα οποία συμμετείχανε είτε ως ηθική ή φυσική αυτουργή βεβαίως ή άμεση ή έμεση συνεργή στην πλεκτάνη η οποία εξηφάνθη προκειμένου να καταστώ εξηλαστήριο θύμα. Πλέον είναι γνωστό τη σπάση και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και γενικότερα σε διάφορα πρόσωπα, να ονομάσω έτσι, εν γέννη στις αρχές αν θέλετε, το πώς παρασκηνιακά εξηφάνθη και ποιος ήταν ο ενορχιστρωτής ουσιαστικά, βεβαίως δεν ήταν βουλευτής, συνήνεσαν κάποιοι βουλευτές, στο να καταστώ εγώ εξηλαστήριο θύμα και αυτοί οι οποίοι ενήργησαν εις βάρος μου καθόν τρόπο, έδρασαν και έπραξαν κατ' ουσίαν, κατά συναυτουργία, κατά παραυτουργία, οθούμενοι ανυπερθέτως σε κάθε περίπτωση από ταπεινά ελαττήρια. Η πρόθεσή τους ήταν ακριβής, σαφής και ορισμένη, άρα λοιπόν πλέον έχω όλα τα στοιχεία και εφ' εξής, ως ανεξάρτητος βουλευτής, όπου βδελείτο με ουσιαστικά ορισμένες καταστάσεις, γιατί εγώ έχω μάθει στη ζωή μου και προχωρώ ελεύθερος, ανεξάρτητος, αυτοδύναμος και αξιοπρεπής. Όταν θίγεται όμως η αξιοπρέπειά μου, εκεί γίνομαι γιοντάρι. Άρα το momentum συνεπάγεται ουσιαστικά με μια χιονοστιβάδα ενεργειών, με
κορυφή του παγόβουνου, τον κύριο Στίγκα. Γι' αυτό έχω πει Πλιστάκης, όταν σε κάποιες συνεντεύξεις κατά τον χρόνο τον οποίο ανεξαρτητοποιήθηκα, ότι το πρώτο στρατήγημα είναι όλα στο φως, το δεύτερο στρατήγημα είναι ο σύγχρονος εφιάλτης και το τρίτο στρατήγημα βεβαίως είναι γεία πριν μειχθεί το. Όλα αυτά ήδη έχουν δρομολογηθεί. Άρα λοιπόν, μία από τις παραμέτρους του συγκεκριμένου momentum της ανεξαρτητοποίησής μου ως επιστήμον μαχόμενος δικηγόρος, έχω στοιχεία για όλη αυτή την πλεκτάνη η οποία εξηφάνθη και κάποιοι έδρασαν με πράξεις και παραλήψεις ώστε να με εκθέσουν ενώπιον της εισαγγελικής αρχής. Άρα το πρώτο βήμα έγινε με ψευδή κατάθεση και συκοπαντική δυσφήμιση, ουσιαστικά κατά του κύριου Στίγκα, και μετέπειτα θα εξακολουθήσουν να θα εξαντληθούν όλα τα ένδικα βοηθήματα, τόσο κατά του κύριου Στίγκα, αλλά όσο έχω πλήρη απτά στοιχεία, έχω πλήρως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα, θεμητός και συνόμος για όλες και όλους οι οποίοι ενήργησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα επομένως νομίζω ότι βρισκόμαστε στο πρώτο στρατήγημα, το οριοθετώ χρονικά, το οποίο αυτό στρατήγημα ερίδεται σε στέρεες βάσεις. Πλέον δεν θα είμαι σε μια εύθρυπτη κινούμενη άμμο, όπου οι άσπονδοι φίλοι μου, οι ψευδεπίγραφοι εθνικιστές και οι κύβδηλοι εθνοπατριώτες κατ' ουσίαν επιχείρησαν να με υπονομεύσουν. Άρα επομένως πάντοτε μπορεί να αργεί, γιατί αργεί το φως να έρθει, γιατί πρέπει να εξαλείψει κάθε κονιορτό σκότους. Άρα επομένως έχουμε όλα τα εργαλεία αναχείρας και είναι ήδη αυτό στις εισαγγελικές αρχές, γιατί να σας θυμίσω ότι είμαι μαχόμενος δικηγόρος, γνωρίζω το πώς να κινούμε και όχι μόνο αυτό, μπορώ να εξαρθρώνω και ουσιαστικά εξενστήκτω να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Άρα επομένως νομίζω ότι οι συνθήκες έχουν οριμάσει και έχω ακλόντα και αδιάστητα στοιχεία τα οποία θα δοθούν πρώτα στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές και σαφώς κατακολουθούν στη δημοσιότητα για να δούμε επιτέλους ποιοι είναι αυτοί οι σπαθιάτες. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμη, έτσι ώστε και μέχρι να καταλάβουμε και εμείς οι απλοί πολίτες το τι έχει συμβεί. Θέλω μία παρένθεση. Ο κύριος Στίγκας, στο δελτίο τύπου που είχε βγάλει για σας, σας κατηγορεί ότι προλάβατε τη διαγραφή σας και επικαλείτε μια επιτροπή διοντολογίας που έπρεπε να περάσετε εσείς την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στη μία το μεσημέρι και εσείς προλάβατε και πήγατε στον κύριο Τασούλα και δώσατε. Καταρχάς, το κύριο Στίγκας, ως τον έχω επαναλάβει, πλέον μιλάω δια των δικογράφων μου και θεσμικά, τον έχω χαρακτηρίσει ως θρασί, ιταμό και καθέξιν ψευδολόγο και συκοφάντη. Θα λογοδοτήσει πλέον ενώπιον της αναπεπταμένης ρομφέας της δικαιοσύνης, όλα στο φως αυτά, όλα θα αποκαλυφθούν. Απλώς, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή σαφώς στερείται γραμματικών γνώσεων, δεν γνωρίζω ποιο είναι το επάγγελμά του και ποιο είναι το επιστημονικό του υποβάθρο, τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει, τη στιγμή την οποία πορεχόντως και κυρίως κατακρεουργεί την ελληνική γλώσσα, το δεύτερον, καταστρατηγεί το άρθρο 66 παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής, όπου οφείλει κανείς ο βουλευτής να ομιλεί από στήθους και όχι επιβοηθητικά διαγράφων, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι λαμβανομένου υπόψη αυτού και λέω για το επάγγελμά του, ότι όχι για να τον προσβάλλω, γιατί έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να υπηρετήσει κάποιους θεσμούς. Εγώ είμαι δικηγόρος, έχω μεταπτυχιακούς τίτλους, είμαι γνωστός στον επιστημονικό χώρο. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό. Πώς συνέβη το περιστατικό. Εγώ ήμουνα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και ήταν ένα νομοσχέδιο, το οποίο εγώ ήταν η σειρά μου ως ειδικός αγορητής. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει η γραμματέας του, η οποία μου είπε ότι ο κύριος Στίγκας, λέει, ο πρόεδρος σου ζητάει να ανεβείς στον πρώτο όροφο. Εγώ εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσα, ήμουνα κατά την εξέλιξη ουσιαστικά των συζητήσεων επί της ψηφίσεως του νομοσχεδίου στα πλαίσια της ορομελίας και λέω πού έγκυται το επίγον, τι είναι το επίγον, δεν μου ανέφερε εκ τηλεφώνου. Αυτές τις φασίζουσες αντιδημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες εγώ δεν διδάχτηκα στην νομική σχολή, ούτε στη θέμηδα την οποία υπηρετώ, να μας πει ο κύριος Στίγκας πού έχει υπηρετήσει θεσμικά, για να δούμε αυτά από πού τα έχει ενστερνιστεί. Άρα δεν είναι δυνατόν εγώ να απεμπολίσω τις συνταγματικές και δημοκρατικές αρχές, διότι το στίγμα μου είναι ο δημοκρατικός συνταγματικός πατριωτισμός και παραπέμπω στην ομιλία μου
από τις 6 Εβδόμου 2023 στη Βουλή, η οποία αναφέρομαι στην επιτομή αυτού στην συνταγματική νομιτάξη, στις στέρεες βάσεις αυτής μετά το 75 και ΔΕΦΕΝ. Άρα λοιπόν, εγώ ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών εξ επαγγέλματος και υπηρετών τον ελληνικό λαό, δεν μπορώ να υποκύψω σε τέτοιου είδους συναισθηματικούς εκβιασμούς και να συρθώ σε μια συμπεριφορά ολοκληρωτική, με την έννοια της αρχής ενός ανδρός, δηλαδή πρόδειλαν ελεύθερη και αντιδημοκρατική, διατάζω και υπακούω. Αυτά να τα κάνει εκεί που κρίνει και θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει, είναι αναφέρον δικαίωμά του. Αυτό προφανώς αποτέλεσε την επόμενη μέρα, μου προκάλεσε θυμηδία, μου κοινοποιήθηκε, δηλαδή πραγματικά γελούσα, γιατί το είπα και σε φίλους μου δικαστές και εισαγγελείς, και η πλάκα είναι ότι έχει τύχει να αναλάβω αρκετά πειθαρχικά και στην προκαταρτική και στην ΕΔΕ και να παραστώ σε πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων στο δημόσιο. Ο συγκεκριμένος κύριος μου κοινοποίησε ένα φθαρμένο χαρτί όπου με καλούσε να λογοδοτήσω σε μια επιτοπή δεντολογίας, την οποία εγώ την αμφισβητώ ανυπόστατη εκ των καταστατικών αρχών, πρώτον. Δεύτερον, ένα κείμενο το οποίο πραγματικά ήταν νηπιώδες, έβριθε από συντακτικά λάθη και ορθογραφικά. Δεν θέλω να πω ένα κείμενο το οποίο ήταν λίβελος, ένα φεδρό κείμενο που εξέδεται ουσιαστικά. Γι' αυτό λέω, αν ο κύριος Στίγκας γνωρίζει, ας πούμε, να διακρίνει το απαρέμφατο με τη δοτική, ή αν γνωρίζει την ενεργητική φωνή, τη μέση, την παθητική, στοιχειώδη πράγματα. Έτσι, ευτυχώς που δεν δημοσιοποιήθηκε αυτό το κείμενο, γιατί μέχρι σήμερα, ας πούμε, θα το σατηρίζω. Τι έγραφε αυτό το κείμενο? Ότι σας καλούμε στην Επιτροπή Διδολογίας και θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία. Αυτό. Εγώ το αγνώρισα βεβαίως, δεν αναγνωρίζω τέτοιου είδους πρακτικές. Και σύν της άλλης, κάποιος πρέπει να του πει ότι πέραν ότι πρέπει να υπάρχει νομιμότητα, σύν της άλλης, όλα διέπονται από την αρχή της αναλογικότητας, η οποία απορρέει από το άρθρο 25 του Συντάγματος, υπό την έννοια ότι αν και εφόσον κρίνει κανείς ότι έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι αντιδιοντολογική, υπάρχει αρχή της αναλογικότητας και υπάρχει και διαβάθμιση της επιβολής των ποινών. Όμως, προφανώς τα αγνοεί όλα αυτά ο κύριος Στίγκας και η ΣΥΝ αυτό, δηλαδή δεν έχουν καμία απολύτως γνώση. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από το βιογραφικό του. Πολλοί δημοσιογράφοι ήδη έχουν δώσει τη δημοσιότητα και τις προσλήψεις που έχουν γίνει στο κόμμα Σπαρτιάτης, αλλά και τα βιογραφικά ορισμένων εξ αυτών. Άρα αποδεικνύει, χωρίς να θέλω να προσβάλλω βεβαίως κανέναν, ότι πραγματικά είναι φεδρή όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ το αγνώρισα και μετέπειτα μου έστειλε ότι την Πέμπτη ουσιαστικά, δηλαδή τι αγνώρισα? Αγνώρισα ένα ανυπόστατο, ένα έγγραφο το οποίο έβριθε από ορθογραφικά σφάλματα και συντακτικά. Αγνώρισα ένα έγγραφο το οποίο εξεδόθη από ανυπόστατα όργανα κατά νόσφηση εξουσίας και αγνώρισα ουσιαστικά ένα έγγραφο το οποίο προσβάλλει την προσωπικότητά μου και καταστρατηγεί θεμελιώδη συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, και τα κοινοποίησαν αυτά σε έναν δικηγόρο, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά στον επιστημονικό μου κύκλο είμαι γνωστός. Και μετά τα αυτά μου εκκοινοποιείται ένα άλλο έγγραφο το οποίο ήταν παρακολούθημα της πρώτης αυτής φεδρότητος, ότι με καλεί σε μια επιτροπή δεντολογίας. Σαφώς εγώ τα αντιπαρέλθω όλα αυτά και δηλαδή επειδή ο κύριος Στίγκας ουσιαστικά στερείται όλης αυτής της κατάστασης, εξού και διολύσθησε ουσιαστικά στον παράπτωμα με αυτά τα ανήκουστα, τα οποία δεν συνάδονται στα κοινοβουλευτικά ιωθώτα σχετικά με τους ομοφιλοφίλους, για να επιδείξει, ας πούμε, ότι είναι άντρας, ότι με σπρώχνει. Εννοείται αυτό που είπε, εμείς σπρώχνουμε, δεν μας σπρώχνουμε. Ναι, εγώ λέω ότι είναι σχετική όλη αυτή τη κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, ο κύριος Στίγκας είναι η κορυφή του παγόβουνου, που αναγνωρίζω μια ελαφρυντική περίσταση και θα φανούν όλα αυτά στην πορεία. Με νέες ηχογραφίες οι οποίες σχηματίζονται κατά των ανθρώπων, των προσώπων, οι οποίοι είναι η ηθική αυτουργή και η συνεργή. Το λέω αυτό παρενθετικά. Άρα, κατά τούτο, θέλω να πω λοιπόν ότι οι συνθήκες είχαν ήδη οριμάσει. Αλίμονο, αν εγώ φοβόμουν τον κύριο Στίγκα, να τον αντιμετωπίσω σε τι? Δηλαδή, ποιο είναι το επαγγελμά του? Ή και ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι απαρτίζουν? Δεν το λέω υποτιμητικά, για όνομα της Παναγίας. Να κάνω ακόμα μία παρένθεση. Και, σύμφωνα με τον κύριο Στίγκα, σύμφωνα με αυτά που είχε πει ο ίδιος, σας γνωρίζει από παλιά. Αυτό είναι και η απορία του Βασίλειου του Καπερνάρου. Υπό την έννοια ότι παρασιώπησε σε δικογραφία ότι γνωριζόμαστε από το 2014 από τις ρίζες. Ο ίδιος το είχε πει, ο ίδιος το είχε πει. Στη δικογραφία όμως το παρασιώπησε επιβλώς. Ναι. Θέλω να πω, όλα αυτά δεν πειράζει, εδώ είμαστε θέτες των δικαστηρίων και μαζί με όλη την ομάδα, δηλαδή όλη αυτή την οργάνωση, η οποία
ουσιαστικά με υπονόμευση και είχαν την πεποίθηση ότι θα γίνει αντιληπτό, ας πούμε, λες και με κανένα μοιράκιο ή λες και βγήκα χθες, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι φεδρότητες περί κώδικα δεοντολογίας, βεβαίως βγήκαν πολλά δημοσιεύματα που έλεγαν ρεκόρια γελιότητας για τον κύριο Στίγκα κτλ. Δηλαδή είναι πρωτοφανές όλο αυτό το οποίο συνέβη, αλίμονο δηλαδή, αν εγώ φοβόμουν ούτως ή άλλως το αγνοώ, έκανα επειδή ορίμασταν οι συνθήκες, είχα μέχρι και το τελευταίο στοιχείο για τον κάθε μία και για τον καθένα. Γι' αυτό και αποφασίσατε τώρα να ανεξαρτητοποιηθείτε, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει γιατί δεν το κάνατε πιο πριν. Ανεξαρτητοποιήθηκα γιατί θα το μάθει. Να έχει λίγο υπομονή να το μάθει. Έχω στοιχεία για το πώς διεπλάκει και ξυφάνθει αυτό το σχέδιο εις βάρος μου. Δηλαδή να με καταστήσουν εξελαστήριο θύμα. Όπως το γνωρίζει και η εισαγγελέα του Μαριουπάγου. Εμείς έχω κάνει κάποιες ενέργειες και θα γίνουν και θα εξακολουθήσουν. Γι' αυτό και ομιλώ περί κοινοστιμάδας. Λίγο υπομονή, εδώ θα είμαστε, γιατί πάντοτε λάμπει αλήθεια. Τα στρατηγήματα όλα θα εκτεληθούν. Άρα επομένως ο κ. Στίγκας, μη έχοντας επιχειρήματα, διότι τον αγνόησα, είπε δήθεν ότι. Δηλαδή φοβήθηκα εγώ την Επιτροπή Διοντολογίας, έτσι. Συν της άλλης είναι το γεγονός ότι την συνταχθήσα επιστολή ανεξαρτητοποίησεως, τον κατήγγειλο, την υποδέσεως των περιστάσεων, και συν της άλλης το γεγονός ότι βεβαίως έχει, πέραν ότι είναι συκοφάντης και ψευδολόγος, αυτά προκύπτουν και από την μήνυση 55 σελίδων και θα ακολουθήσει και αγωγή 85 σελίδων. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι πλέον έχει ξεκαθαριστεί αυτό, οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές γνωρίζουν τα πάντα και θα φανούν στην πορεία. Όμως, το ζήτημα είναι το κύκνιο άσμα της ανεξαρτητοποίησής μου, τα κατήγγυλα όλα αυτά στην παρέτησή μου και πολιτικά και για τις ψευδολογίες τις οποίες είπε, αλλά και για το γεγονός ότι βεβαίως εγώ ως δικηγόρος, ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, δεν μπορώ να ανεχτώ τέτοιου είδους φασίζουσες και αντιδημοκρατικές πρακτικές εις βάρος μου. Επιπλέον, εξακολουθεί και λέει, εξακολουθούσε δηλαδή και μετά την ανεξαρτητοποίηση να λέει ψεύδι. Πλην όμως το ένα επιχείρημα το οποίο επίσης επιρρονεί αυτό το οποίο λέω περί της κοφαντίας μου είναι ότι είχε το ίδιο αφήγημα που είχε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο προτού γίνει η συμφωνία να καταστώ εγώ εξελαστήριο θύμα υπό την έννοια ότι εγώ ήμουν αερολογίες, φλιναφηματολογίες και ψευδολογίες ότι εγώ ας πούμε ήθελα να τον ανατρέψω. Να τον ανατρέψω από τι? Γιατί με τάγκ να τον ανατρέψω, με χρήση όπλων να ανατρέψω, με στρατιωτική δύναμη και να ανατρέψω ποιον, τη στιγμή την οποία υπάρχει καταστατική πρόβλεψη ότι να διαμφισβήτητο αρχηγός του κόμματος μέχρι το 2028. Ο Σάφτος επιχείρησε να μεταφτύσει με το κόμμα Έλληνες που δεν έχω καμία απολύτως οργανική σχέση, ουδέποτε υπήρξα εγγεγραμμένο μέλος. Και μια άλλη δύση θα σας δώσω, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το λέω, πέραν. Μέσα σε αυτή τη χενοστιβάδα υπάρχουν, να μιλήσουμε για το εκλογοδικείο. Υπάρχουν. Επόμενη ερώτηση θα ήταν το εκλογοδικείο. Ναι, έχω ένα, σας πω. Και σε ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ερώτηση. Στο εκλογοδικείο έχουν γίνει 4 προσφυγές. Για κάποιο λόγο, η μία έχει περιέλθει στα χέρια μου όταν ήμουν ακόμη στους Σπαρτιάτες. Είναι αυτοί οι οποίοι στρέφεται κατά του κ. Ζερβέα. Όμως, μέσα, εντός του σώματος της προσφυγής αυτής, βρήθη από ψεύδι. Για το πρόσωπό μου. Δηλαδή, αναφέρει αυτά τα οποία είχε πει η κυρία Πανταζή κάτω από το έξωθεν του Αρείου Πάγου, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα στηρίξει το κόμμα Σπαρτιάτες. Εγώ τότε, αφού το είπε η κυρία Πανταζή, πήρα το λόγο και είπα ότι ο κύριος Κασιδιάρης θα στηρίξει το κόμμα Σπαρτιάτες καλοδεχούμενοι, και εγώ ήμουν εκεί με κουσιοδότηση του επικεφαλής του κόμματος Σπαρτιάτες, του κυρίου Στίγκα, που ουδέποτε αμφισβητήθηκε ως επικεφαλής. Άρα, επομένως, γράφει ένα ψεύδος και γράφει επίσης και ένα δεύτερο ψεύδος ότι είναι μέρος των Ελλήνων. Δηλαδή, αυτά αναφέρονται στο σώμα της προσφυγής δύο προσφευγόντων κατά του κ. Ζερβέα. Ο συντάξας είναι ο αξιότιμος τερματολόγος κ. Μποτόπουλος. Εγώ, βεβαίως, προτού κάνω μήνυση και αγωγή σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με συκοφαντούν και με διαβάλλουν, κατά το δέον μίλησα με τον κ. Μποτόπουλο σχετικά με αυτή την κατάσταση. Ότι δεν είναι δυνατόν εγώ. Ο συνάδελφος, κατά το δέον παίρνω τον δικηγόρο, τον συντάξαντα κατ' ουσίαν την προσφυγή, και δεν μιλάω ανερμάντιστα, θεσμικά και δημοκρατικά, και δεσμεύτηκε, θα του συντάξω ένα email προκειμένου να γίνει η κατάσταση αυτή. Σαφώς όμως,
Επειδή δεν ξέρω οι άλλες τρεις αν επεδόθησαν, εγώ δεν έλαβα γνώση, έχω κάνει και ένα αίτημα ενώπιον της Προέδρου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να λάβω γνώση αν από το, επειδή θεμελιώνω άμεσο και ενιστώ σε νομοσυμβαίνουν, θα καταθέσω όλα τα σχετικά έγγραφα περί της συκοφαντίας μου, τόσο ώστε να αποδειχθεί και από εκεί ότι έχω ένα νομοσυμβαίνον, μήπως υπάρχει κάτι συκοφαντικό να προχωρήσω και εκεί σε δικαστικές ενέργειες, δηλαδή μολονότι δεν στρέφονται εξατομικευμένα κατ' εμού, σαν κατ' συμπαρδάς, αν περιέχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι συκοφαντικά. Άρα, επομένως, αυτή η μηχανή της προβοκάτσιας και της συκοφαντικής έχει εντοπιστεί και εγώ ως μαχόμενος δικηγόρος με τον νομικό μου παραστάτη τον Βασίλειο Καπερνάρο, τις αστυνομικές, ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές είμαστε έτοιμοι ακριβώς για να θέσουμε την σύνομη και νομική βραδιφλεγή βόμβα η οποία θα ανατρέψει άρδιν όλη αυτή την λάσπη την οποία επιχείρησαν κάποιοι να προσάψουν στο πρόσωπό μου και να διοχετεύσουν δηλητηριωδώς μέσα σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Κατσιβαρδά, επειδή είστε και νομικός, θα ήθελα την άποψή σας και την εκτίμησή σας τι πρόκειται να γίνει στο εκλογοδικείο. Είναι 28 Φεβρουαρίου. Η απόφαση, φαντάζομαι, δεν βγαίνει αμέσως. Όχι, δεν βγαίνει αμέσως. Απλώς το ζήτημα είναι τώρα ότι η αποχή των δικηγόρων μετετέθη μέχρι 26 Φεβρουαρίου, αν θα αναπατώμε. Κατά το χρόνο εκείνο επίκειται να ψηφιστούν και τα επίμαχα νομοσχέδια, τα οποία αφορούν τον κλάδο μας. Αυτό συνεπάγεται λογικά ότι θεσμικά θα υπάρξει μια παράταση των καταθέσεων ενώπιον της εισαγγελίας της κυρίας Αδηλίνη για το αδίκημα της εξαπάτησης των εκλογέων. Είναι άλλο η κατάθεση στα πλαίσια προκαταρκτικής τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης. Η άσκηση ποινικής δίωξης σημαίνει παραπομπή στο κρατήριο επειδή υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Δεν τεκμηρεύεται ότι είσαι ένοχος, απλώς κατηγορείς ως κατηγορούμενος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Το θέμα όμως ποιο είναι. Η ποινική δίωξη συναρτάται με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια ψυγινή στοιχεία από το χρόνο εισόδου του κόμματος Σπαρτιατών στη Βουλή για να αποδειχθεί ότι υπάρχει σύνδεση με τον Ηλία Κασιδιάρη, το οποίο σαφώς δεν υπάρχει. Ο διαμφισβήτητος επικεφαλής ήταν ο κύριος Στίγκες, παρά ο ίδιος βλέπει φαντάσματα ότι θα τον ανατρέψουν και ούτω καθεξής. Απλώς υπήρξε η εξόφθαλμη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ουδέποτε απεκρύβει, άρα ο κάθε ψηφοφόρος γνώριζε εξ υπαρχής ότι υπάρχει στήριξη. Άλλο στήριξη, άλλο υποκρυπτόμενος. Δεν υπάρχει υποκρυπτόμενος, στις Σπαρτιάτες είναι ο Στίγκας. Μα αν κάνετε και να, αν βγω έξω και κάνω ένα γκάλο, ποιοι ψήφισαν τις Σπαρτιάτες, όλοι γνωρίζουν άρα, επομένως, και τη στήριξη του Κασιδιάρη. Πώς αλλοιώθηκε εκ των υστέρων το φρόνημα και επλανήθη. Ή επιθαναγκάστηκε, υποτίθεται. Εκτός αν ο ίδιος ο Στίγκας αποποιείται ότι είναι αρχηγός. Εγώ ουδέποτε, ιδίως εγώ και ως νομικός, ουδέποτε να αμφισβήτησα από την εξουδότηση των εκπροσώπων στον Άριο Πάγο και σύν της άλλης και στην αρθογραφία μέχρι και σήμερα, με είναι η πραγματικότητα. Αυτός φαντασιώνεται, βεβαίως μπορεί να είναι και αυτό μέσα στην εσκεμμένη και επιμελής μεθόδευση των λοιπόν μηχανισμών. Για να δεν ξέρω τι στρατηγική ακολουθούν, εγώ έχω διαχωρίσει τη θέση μου με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα και θα υπηρετήσω πραγματικά το έθνος και την πατρίδα, όχι με πολιτικό χουλιγανισμό, όχι με καιροσκοπισμό, ούτε με πολιτική αλητεία, αλλά με ακρίβεια, σαφήνεια, αξιοπρέπεια, ελευθερία, όπως είναι οι αρχές αξίες που πρεσβεύω και επιστημονικές, αλλά και γενικότερα τη ζωή μου. Και αυτά πλέον είναι γνωστά. Έχει διακριθεί η γύρα από το στάχι. Αλλά μην επανέλθουμε εκεί. Θέλω να συνεχίσω να λέω λίγο για το ζήτημα του εκλογοδικείου. Άρα, επομένως, το θέμα είναι ότι αν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μέχρι την εκδίκαση, εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα από την άποψη των δικαστηρίων. Γιατί δεν έχουν αυτά τα ψυγενή στοιχεία. Απλώς έχουν τις προσφυγές κατά τρίων εξατομικευμένων προσώπων. Τώρα, στενά νομικά στρέφονται κατά αυτόν. Αν γίνουν δεκτές, μπορεί να κηρυχθεί ή μη. Τώρα υπάρχει διχογνωμία αν θα προκηρυχθούν εκλογές στις οικίες περιφέρειες ή θα γίνει εκ των ενόντων, δηλαδή η διανομή. Όλα αυτά, επειδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική δικαιοσύνη, δοθέντως ότι είχε ψηφιστεί, να θυμίσω, η διεύρυνση του Α1 του Αρείου Πάγου το Μάιο, που έτσι αποκλείστηκε το κόμμα Έλληνες. Ειδήσεων παρόντων από ότι εγώ ήμουν ο δικηγόρος ο οποίος κάναμε την προσφυγή του κόμματος Ελλήνων στο εκλογοδικείο, αποδεδειγμένα. Άρα είναι κάτι πρωτόγνωρο και νομικά. Υπάρχει θεωρητική διχογνωμία από τους συνταγματολόγους και τους έγκριτους, δηλαδή νομικούς εξειδικευμένους στο ζήτημα αυτό, ότι σε περίπτωση εκπτώσεως θα εκπτωθούν αυτοί κατά τον οποίο στρέφονται οι προσφυγές και αν και εφόσον πράγματι εκπτωθούν και απολέσουν την έδρα τους, πώς θα γίνει η διανομή. Ή υπάρχει πιθανότητα να συμπαρασύρει και τους υπολείπους.
Η δική μου ταπεινή υποκειμενική νομική γνώμη είναι ότι δεν μπορεί. Στρέφονται εξατομικευμένα. Οι εκπτωτέοι θα είναι, αν και εφόσον ευδοκιμήσουν υπό την προϋπόθεση αυτή, θα είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορεί να συμπαρασύρει. Βεβαίως όμως, εγώ δεν είναι αμυγός στο αντικείμενό μου. Υπάρχει μια διχογνωμία και μια διχοστασία στο νομικό κομμάτι. Τώρα, πολιτικά, αν είναι ηθικό ή μη, μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Μιλούμε για την. Αν υπάρχει πολιτική στην ηθική, αν υπάρχει ηθική στην πολιτική ή κατά πόσο το Σύνταγμα είναι ταυτόχρονο με την ηθική. Σύνταγμα και ηθική. Σύνταγμα, δηλαδή, μπαίνουμε σε μια τέτοιου είδους φιλοσοφική συζήτηση περί της αν η πολιτική έχει ηθική. Αυτά είναι τα τεκτενόμενα τα οποία αναμένονται. Βεβαίως, οι νομικές εξελίξεις είναι αρρήκτως συνυφασμένες με τις πολιτικές εξελίξεις, με χρονικό ορόσημο τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι το χρονικό ορόσημο, γιατί εκεί θα αναδιαρθρωθεί και θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σύστημα, είτε θα συνεχίσει σε βάθος τετραετίας ή μη, γιατί πρέπει επίσης να συναρτήσουμε και γενικότερα αυτά τα οποία γράφονται στις εφημερίδες. Εγώ κρατώ αποστάσεις, ούτε τα ανιστερνίζουμε ούτε τα απορρίπτω. Πλην όμως υπάρχουν κάποια γραφόμενα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, συζητάει, σκέπτεται, έτσι γράφουν, έτσι, για να αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό προϋποθέτει. Ναι, έχει γραφτεί. Και πού τα συστημικά, δεν απλώς, είναι. Ναι, απλώς εγώ δεν το έχω ψάξει εντελεχέστερα, δεν μπορώ να το ενστερνιστώ. Διατηρώ αποστάσεις, απλώς το συνεκτιμώ και το λαμβάνω υπόψη πέραν της υποκείμενης σχέσης αυτής, δηλαδή της εισαγγελίας για τυχόν ποινική δίωξη εκλογοδικείο για τους Σπαρτιάτες και τους ανεξάρτητους βουλευτές. Γιατί δεν είναι ζήτημα αν είσαι ανεξάρτητος, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στη Βουλή. Ανεξαρτήτως αυτού πρέπει να δούμε και το πολιτικό περιβάλλον. Οπότε λέτε αυτό που έχει ακουστεί, να πάει σε ευρωεκλογές και βουλευτικές μαζί. Έχει ακουστεί και αυτό. Όχι, πρέπει να δώσει εξετάσεις πρώτον ότι βεβαίως πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία διεύρυνσης των δικαιωμάτων, όπως και επισπεύδεται άρον-άρον για μένα ένα εκ του περισσού σχέδιο νόμου περί του γάμου των ομοφυλόφιλων και της τεχνοθεσίας, ενώ ότι για να αποδείξω ότι υπάρχει έτσι ένας προοδευτικός καλπάζων, το πρώτο. Το δεύτερο, να ψηφιστεί, να κυρωθεί το πρωτόκολλο περί της ονομασίας Μακεδονίας. Και το τρίτο είναι το να αναδειχθεί, να αναγορευτεί ως ο μόνος Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος πατάσει την ακροδεξιά που αυτή τη στιγμή έστω και πολιτικώς επικοινωνιακά ενσαρκώνεται στο πρόσωπο, κομματικό πρόσωπο των Σπαρτιατών. Άρα αυτά είναι τα τρεις εξετάσεις κατά τα δημοσίευμα τα οποία πρέπει να αποδείξει στους Ευρωπαίους. Βεβαίως όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της περιέλουσης ατμόσφαιρας τα οποία είναι συνεκτιμητέα. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται, γιατί από την άλλη πλευρά. Και αυτά αλλάζουν και από τη μια στιγμή στην άλλη. Ακριβώς. Ιδίως στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι όλα ευμετάβλητη. Ζούμε σε μια ψαθυρή, εύθλιπτη κινούμενη άμμο και δεν γνωρίζουμε το αν θα υφίστανται ή θα υφίστανται και αν εξελίξανε ανατρεπτικές ή μη. Άρα όμως πρέπει να σκεπτόμαστε πρώτα πολιτικά και μετά νομικά, διότι αυτό το οποίο γίνεται κατ' ουσίαν με το κόμμα Σπαρτιάτες είναι πολιτικονομικό, δεν είναι αμυγός νομικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει νομική αξία, νομική οντότητα ή δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό από νομικής απόψης. Μόλις παρακολούθησες την εκπομπή Betty Direct στο YouTube. Αν σου άρεσε, κάνε like, εγγραφή και άφησε το σχόλιο σου. Μας είναι απαραίτητο. Θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Σε χαιρετώ.